Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα που μεταδίδεται από το ελεύθερο ραδιόφωνο Τσέρτ Όπεν στους 106 και 7 στα FM στην Αττική και μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου tsertopen.com. Έχουμε στην εκπομπή μας στο στούντιο τον Θόδωρο Σημεωνίδη, δικηγόρο. Συζητάμε μαζί του για το δικαστικό απόσπασμα στο οποίο έχουν τεθεί τα εργατικά δικαιώματα με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μανολάδας και την πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου για την απλήρωτη εργασία. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Ρίζο, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο και γιατρό. Μιχάλη, μας ακούς? Ακούω, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Μιχάλη. Στούντιο και στους ακροατές. Βεβαίως. Ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα δικά σας εκεί στο νοσοκομείο, όπου έχετε μια έτσι πολύμηνη αντιπαράθεση και ο σωματείο και ειδικά ένα κομμάτι εργαζομένων που δέχεται, ας το πούμε έτσι, τις νομικές πιέσεις της εργοδοσίας με δικαστήρια κλπ. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο πού βρίσκεται η υπόθεση και πώς σωματείο, σαν σωματείο και εργαζόμενοι αντιδράτε? Ναι, σε όλο το υγειονομικό κίνημα των δημοσίων νοσοκομείων της Δημόσιας Υγείας είμαστε σε μια χρόνια και εκδίκηση αλλά και αντιπαράθεση με τις κυβερνήσεις σε σχέση με το καθεστώς των εργολαβιών. Οι εργολαβίες, μάλλον οι εργαζόμενοι της εργολαβίες, είναι ίσως η χειρότερη, η πιο άθλια μορφή εργασιακής σχέσης που υπάρχει, διότι οι εργαζόμενοι εκεί, πέρα από τις πολύ χαμηλές αποδοχές, μιλάμε για ποσά των 350 και 400 ευρώ, είναι διαρκώς θύματα μιας καταπάτησης της όποιας σύμβασης έχουμε, και το κυριότερο, έχουν αυτό το ιδιόρυθμο καθεστώς να είναι στην ουσία σε δύο εργοδότες, δηλαδή και στον εργολάβο τυπικά, ο οποίος τους παίρνει, ας πούμε, στο νοσοκομείο, ο σύγχρονος δουλέμπορος, με ναι. Και το δημόσιο, το οποίο έχει τη γενική ευθύνη και υποτίθεται πληρώνει τον εργολάβο ένα αλφα ποσό, κρατάει το κέρδος εργολάβος και μετά δίνει ό,τι θέλει και όσο θέλει στους υπόλοιπους. Και όποτε θέλει. Τους εργαζόμενους του. Και όποτε θέλει, πολλές. Mm-hmm. Εντάξει, όπου παρεμβαίνουν τα σωματεία, πάρτε υπόψη επίσης, θα το ξέρετε βέβαια, ότι πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους, αυτοί δεν έχουν και καν συνδικαλιστική έκφραση, διότι δυστυχώς, με την ευθύνη συγκεκριμένων παρατόξεων και κυρίως των παρατόξεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν να τους γράφουν στα σωματεία των μονίμων. Mm-hmm. Σε σωματεία όπως και το δικό μας, που ευτυχώς, και σε άλλα βέβαια, έχουμε κάνει μια προσπάθεια πετυχημένη εγγραφής τους, έχουν και μια παραπάνω αυτοπεποίθηση, διότι έχουν μια συλλογική συνδικαλιστική έκφραση και κάπως κάποια θέματα παραβιάσεων περιορίζονται. Όμως για να έρθουμε στο θέμα, το πρόβλημα ποιο είναι? Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δηλαδή, η οποία, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, πριν βγει η κυβέρνηση, μίλαγε φιλεργατικά και διατυμπάνιζε παντού ότι θα διώξει τους εργολάβους από τα νοσοκομεία. Όλη αυτή τη διετία, παρά τις τρεις υποτίθεται νομοθετικές της ρυθμίσεις, και ενώ διαρκώς οι υπουργοί και οι υφυπουργοί λένε ότι φεύγουν οι εργολάβοι, στο 75% των νοσοκομείων, και ειδικά των μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι εργολάβοι ζουν και βασιλεύουν. Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτον, διότι τα νομοθετήματα που έχουν φέρει, οι νόμοι δηλαδή που έχουν ψηφιστεί από αυτή τη Βουλή και από αυτή την κυβέρνηση, δεν λένε με σαφήνεια και δεν ορίζουν ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που, όπως λέμε, όπως δείχνουν και τα σωματεία δηλαδή, ότι από εκεί είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα, ότι από τη στιγμή που αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εργάζονται δηλαδή συνεχώς στο νοσοκομείο, 365 μέρες το χρόνο. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο, δεν είναι όπως ήταν ο κύριος Βέσσας, που έτσι δεν είναι, δουλεύει τρεις μήνες κλπ. Λοιπόν, από τη στιγμή που δουλεύουν λοιπόν και έχουν καθεστώς πάγιες και διαρκούς ανάγκες, θα πρέπει να είναι μόνιμοι, αορίστου χρόνου, να έχουν μια μόνιμη σύμβαση και σχέση εργασίας. Και με αυτή την έννοια, εφόσον λοιπόν πρέπει να έχουν μόνιμη και αορίστου χρόνου εργασία, οι εργολάβοι κηρύσσονται έκπτωτοι και αυτομάτως αυτοί οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μόνιμο δυναμικό του κάθε νοσοκομείου και άρα αμείβονται και έχουν εργασιακή σχέση αντίστοιχη με τον μόνιμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ δίκαιο,
πολύ αληθινό και πολύ πραγματικό. Δεν το κάνουν αυτό το θέμα. Αντιθέτως, μιλάνε από τη μία για σύμβαση έργου. Το αλλάξανε μετά και το κάνανε σύμβαση ενός έτους. Μετά το κάνανε σύμβαση διετούς. Μετά μιλάνε για κινσέπ. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το ασαφές καθεστώς είναι έτοιμο πιάτο σε κάθε δικαστή ή δικαστήριο ή οποιοδήποτε ελεγκτικό συνέδριο που σου λέει ότι ο νόμος αυτός είναι ασαφής, ότι χτυπάει την επιχειρηματικότητα και άρα ο οποιοσδήποτε εργολάβος προσφύγει στα δικαστήρια θεωρεί το νομοθέτημα αυτό έκπτωτο κατά κάποιο τρόπο και έτσι οι εργολάβοι κερδίζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν στα δημόσια νοσοκομεία και δεν φεύγουν. Όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι, δεν ξέρω και πώς συζητήσατε αντίστοιχα ζητήματα εκεί στο στούντιο, όλο λοιπόν αυτό το παιχνίδι μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης, όπου ο ένας πιθανά να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον, όλοι όμως είναι μέσα στο ίδιο, ας το πούμε σε εισαγωγικά κόλπο, όλοι δηλαδή στο ίδιο στην ουσία νομοθετικό έργο και στην ίδια αποδοχή, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι αναλώσιμοι, πρέπει να είναι ελαστικά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και αυτό είναι ένα καθεστώς και με την καθοδήγηση φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου, διαρκώς κάνουν τέτοιες κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή η αρχή της λεγόμενης, θα τα πει και ο νομικός ίσως καλύτερα που έχει εκεί στο στούντιο, η αρχή της περίφημης διάκρισης των εξουσιών που υποτίθεται ισχύει στις αστικές κοινωνίες, ούτε καν αυτή η αρχή δεν ισχύει. Υπάρχει αντίθετα η αρχή, κάπως να το πω έτσι χαριτολογώντας, της ενότητας των εξουσιών. Υπάρχει μια ενότητα της δικαστικής αστικής εξουσίας, της κυβερνητικής αστικής εξουσίας και της νομοθετικής κατά κάποιο τρόπο, μια ενότητα πάνω σε ένα δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενο και επί το αντιδραστικότερο εργατικό δίκαιο. Να σε ρωτήσω, Μιχάλη, γιατί πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας έφερες και από το χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα βλέπουμε ότι ετοιμάζεται και η κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, το οποίο θα είναι και αυτό μια ακόμα σκλήρυνση, ας το πούμε έτσι, της προσπάθειας για ανεξάρτητο και ταξικό συνδικαλισμό στους χώρους δουλειάς. Να θυμίσουμε ότι οποιαδήποτε απεργία ξέφευγε από τα τετριμένα και τα συνηθισμένα όρια τύπου GSA, μεγάλων εργατικών κέντρων. Έτσι, παράνομη. Μπράβο, βγαίνει παράνομη, διωκόταν, καταστέλλονταν με ΜΑΤ κλπ. Κλπ. Τώρα θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό, αν περάσει βέβαια η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης να περάσουν ένα τέτοιο πλαίσιο. Τελικά βαδίζουμε σε μια εποχή όπου ακόμα και ο συνδικαλισμός θα είναι εξορισμένος πια από τους χώρους δουλειάς και υπάρχει δυνατότητα να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν να πούμε κάτι, Δημήτρη. Πάρα πολλοί επιχείρησαν εδώ και χρόνια και δεκαετίες. Ένας από αυτούς είναι ο περίφημος υπουργός Λάσκαρης, να καταργήσουν να καταργήσουν την απεργία. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όσο υπάρχει εκμετάλλευση, όσο υπάρχει εργοδοτική βία, ασυδοσία, όσο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ταξική διαφοροποίηση στις κοινωνίες, και αγώνες θα γίνονται και απεργίες και φτεγέρσεις. Και ό,τι νομοθετήματα και αν φέρουν, ακόμα και τα πιο σκληρά, έρχεται ο ίδιος ο λαός και τα σπάει στην πράξη και εν τη γενέση τους, που λέμε. Φυσικά. Είναι εντελώς προκλητικό να πηγαίνει προχτές, πότε πήγε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας μαζί με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την Υπουργό, και να διατυμπανίζει ότι μειώνουμε την ανεργία, παίρνουμε θέσεις εργασίας κλπ. Και την ίδια στιγμή, να νομοθετείται ως δέσμος υποτίθεται και ως προαπαιτούμενο της νέου τύπου ανάπτυξης που λέμε, της αιματηρής που λέμε εμείς, η κατάργηση και του πιο στοιχείο του δικαιώματος. Του δικαιώματος να αγωνίζεσαι δηλαδή. Του δικαιώματος να αποφασίζεις δημοκρατικά για την απεργία. Και μάλιστα το πιο εσχρό και το πιο προκλητικό και κοινικό είναι ότι όλο αυτό το παρουσιάζουν και με ένα δημοκρατικό πρόσημο. Ότι δηλαδή, αυτό που λένε ας πούμε το 50-1, ότι δηλαδή θεωρούν και αυτό το μήνυμα προσπαθούν να δώσουν και στους νεότερους, στις νέες βάσεις εργατικής τάξης που δεν είναι και τόσο έμπειροι, εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην έχουν και τα ιστορικά δεδομένα ή και τα. Είναι για την εμπειρία από αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιότερα, που στην ουσία τι σου λένε, ότι οι απεργίες είναι προϊόν λίγο πολύ πραξικοπηματικών ενεργειών, έτσι δεν είναι, κάποιων συνταλιστών, κάποιων μειοψηφιών. Θυμάστε την παλιά φιλολογία που λέγανε, έτσι δεν είναι, οργιστικές μειοψηφίες, δυναμικές μειοψηφίες που στρέφονται κατά του κοινωνικού συνόλου, όπου στην ουσία δεν πέρασε αυτό, ο κοινωνικός αυτοματισμός, παρά τις σκληρές προσπάθειες που κάνουν, και τώρα προσπαθούν με τέτοιου τύπου νομικά αντιδραστικά μέτρα να περιορίσουν αυτό το δικαίωμα. Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει κατά τη γνώμη μας. Θα το σπάσουμε στην πράξη. Και ίσως αυτό θα είναι και ένα κίνητρο παραπάνω
να δημιουργηθούν όροι για πραγματικές απεργίες βάσης, μαζικές, δυναμικές, με συνελευσιακές διαδικασίες, όπως αυτός ο χώρος της ταξικής συνδικαλιστικής και εργατικής αριστεράς πάντα έλεγε και πάντα στην πράξη υποστήριζε. Και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα τους γυρίσει μπούμερα, τέλος πάντων. Θα είναι πολύ πιο καλά για το εργατικό κίνημα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μάλιστα, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κέρια παρέμβασή σου. Αν έχω ένα λεπτό να σου πω. Βεβαίως, ναι. Λίγο για αυτή την υποκρισία της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης. Mm-hmm. Θυμάστε, δεν ξέρω αν σχολιάστηκε, mm-hmm. δεν είχα ακουστική επαφή, ότι όταν λέω παλιότερα εννοώ τη φάση ανόδου, ας πούμε, του ρεύματος ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στις αρχές του, μετά το 2011-12, όταν πήγαινε προς την κυβερνητική εξουσία, που τότε η δύναμη και πίεζε σε αυτή την κατεύθυνση και την αντικαταληστική αριστερά και λοιπά να συμφωνήσει, να συμπορευτεί με αυτό το σχέδιο, που και ταξικοί συνδικαλιστές όπως αλλά και πολιτικά γινόταν μια βάσιμη κριτική στο γεγονός του ότι η κυβέρνηση σε ένα συνολικό αστικό πλαίσιο, δεν είναι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των μνημονίων, εντός αυτών των δεσμεύσεων, εντός αυτής της επιχειρηματικής δικτατορίας κατά κάποιο τρόπο και εντός αυτής της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση αυτή, ακόμα και να έχει μια οποιαδήποτε βάση να κάνει κάτι, πολύ γρήγορα, μια κυβέρνηση αριστεράς όπως λέγανε, ή θα υποτασσόταν ή θα ξεφτυλιζόταν. Όπως και έγινε, έτσι δεν είναι. Όπως από τους πρώτους μήνες. Και τώρα λοιπόν έρχονται εκ των υστέρων και ζητάνε, πώς το λένε και τα αρέστα, ας πούμε, από τον ξενοδόχο που λένε, ότι δηλαδή τι να κάνουμε, εδώ ας πούμε έχουμε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε την υπόλοιπη εξουσία, τα βάζουμε με τη δικαιοσύνη κλπ. Είναι μια καθαρή υποκρισία και ένα καθαρό θέατρο. Αυτό το πράγμα. Είναι προφανές ότι τα πλαίσια της στρατηγικής αποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του δικαίου που γίνεται όλο και πιο αντεργατικό, αυτού του νομοθετικού πλαισίου που διαρκώς αναπαράγεται και δεν αλλάζει, είναι προφανές ότι δεν φταίει ένας δικαστής ΑΖ, δεν φταίει και ένας δικαστής ΑΖ και των ηγετευθύνες, αλλά είναι συνολικά το πολιτικό πλαίσιο που τα γεννάει αυτά τα πράγματα. Και να θέσω με ένα τελευταίο, γιατί πέρα από τα εργατικά, είναι και ένα, ας το πούμε, κοινωνικό ανθρώπινο, για να δείτε, ας το πούμε, την υποκρισία του. Εκεί στο Αττικό, ξέρετε, αλλά και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία, έχουμε πάρα πολλά ράτσα, δηλαδή υπεράριθμους σε σχέση με τη χωρητικότητα του ασθενείς, που αναγκαστικά πρέπει να νοσηλευτούν. Δεν βρίσκουν θέση στους κανονικούς θαλάμους νοσηλείας, πέρα από τις εντατικές αιτίας, αυτό είναι άλλη συζήτηση, και τους βάζουν σε ράτσα ή σε πορεία στους διαδρόμους. Δεν υπάρχει πιο άθλιο πράγμα, ο άλλος να έχει μια σοβαρή νόσο, να είναι σε φάση από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Πολλές φορές είναι ηλικιωμένοι αυτοί οι άνθρωποι και να είναι σε κοινή θέα στους διαδρόμους, ούτε νοσηλεία να μην μπορεί να γίνει, ούτε ιατρική παρέμβαση, αλλά κυρίως η ηθική, η ανθρώπινη πλευρά. Αυτό το πράγμα το καταγγείλαμε ως παράνομο. Γιατί είναι παράνομο, δηλαδή, νόμος που λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να νοσηλεύεται σε κανονική κλινική νοσηλεία. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει θέση νοσοκομείο, να πηγαίνει στο διπλανό. Ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση λοιπόν που τα έκλεισε και τα γύρω-γύρω νοσοκομεία και συνεχίζει και αυτή η κυβέρνηση να τα κλειστά, γιατί λέγανε ότι είναι υπεράριθμα τα κρεβάτια. Ενώ λίγα τα κρεβάτια σε σχέση με τις ανάγκες. Προσφύγαμε στον εισαγγελέα δύο φορές ή τρεις, αν θυμούμε καλά, το 2012. Ναι, μας είπε ο εισαγγελέας, καλά παιδιά, έχετε δίκιο κλπ. Έχουν περάσει τώρα περίπου 5 χρόνια ή 6 και με αυτή και με την άλλη. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Το είδες εσύ, άλλο είδα και. Μάλιστα. Υπάρχει μια στοιχειώδης, ας πούμε, έτσι, παρέμβαση. Για, που θέλω να σου πω ότι και σε αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα. Όλη η υποκρισία της κατάστασης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία.